Εδώ και αρκετές μέρες έχω στα χέρια μου το OnePlus Watch 2, το τρίτο βασικά ρολόι της εταιρείας. Πρώτα είχαμε το OnePlus Band, το οποίο δεν ήρθε ποτέ, δεν βγήκε βασικά ποτέ εκτός Ινδίας. Είχαμε το OnePlus Watch, το οποίο δεν ήταν απλά ένα smartband σε μορφή ρολογιού. Αλλά τώρα έχουμε το OnePlus Watch 2 και μάλιστα είναι ένα πραγματικό smartwatch, δηλαδή φοράει Wear OS 4, έχει μια αρχιτεκτονική που θα δούμε και σε άλλα Wear OS ρολόγια, αλλά είναι το πρώτο. Και θα το πω πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο, είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε Wear OS Smartwatch. Δεν θα πω γενικά, θα πω σε Wear OS, γιατί συνδυάζει εκπληκτική μπαταρία, δηλαδή την έκτη μέρα αναγκάστηκα να το φορτίσω, την έκτη μέρα, βέβαια με τον αστερίσκο ότι δεν έχω αλλάξει τίποτα από τις ρυθμίσεις που είχε ήδη η εταιρεία, δηλαδή δεν υπάρχει Always On Display, το smart mode μπαίνει από μόνο του, είχε και λίγο εξοικονόμηση στο τέλος χτες βασικά την τελευταία μέρα, αλλά και πάλι μου ερχόντουσαν όλες οι ειδοποιήσει κανονικά, άναβε μόλις το γυρνούσα και έκανε και sleep tracking, τα πάντα. Και μας έχει έρθει σε δύο χρώματα, βασικά δύο εκδόσεις. Η μία είναι το απλό, το black steel το οποίο έχω στα χέρια μου, μπορείτε να δείτε, είναι όντω το μαύρο, είναι στα 329, με απλό λουράκι, λουράκι σιλικόνης, αλλά και αυτή την Nordic Blue έκδοση, την οποία θέλω να πω την αλήθεια, θέλω να την κρατήσω, θέλω να την δοκιμάσω και φαίνεται και πιο ενδιαφέρουσα, βέβαια έρχεται με τιμή 379 ευρώ. Να πω ότι προς τον παρόν η συσκευή είναι διαθέσιμη μόνο από το site της OnePlus, έρχεται Ελλάδα κανονικά, μάλιστα από το επίσημο site για την Ελλάδα, οπότε αν το δούμε στα ελληνικά καταστήματα θα είναι πάλι οι ίδιες τιμές. Πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing αυτής της έκδοσης και επειδή δεν βρήκα το μαχαίρι θα το κόψουμε έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και περιμετρικά τι έχουμε. OnePlus Watch, το βλέπουμε και εδώ. Τίποτα. Wear OS by Google. Και από πίσω, τι έχουμε. Ναι. Α, δουλεύει με Android 8 και πάνω. Και λέει ότι iOS devices και Android Go Edition δεν είναι συμβατές. Okay, και έτσι κι δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Και... Τσακ. Αμάν. Θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη γιατί νομίζω ότι ερωτεύτηκα. Να δούμε τι έχει μέσα άλλο η συσκευασία. Λοιπόν, εδώ έχουμε οδηγίες. Quick start guide και λοιπά. Safety guide, αυτά, τίποτα άλλο. Και από την άλλη μεριά έχουμε... Τσακ, το φορτιστή. Λοιπόν, εδώ ο φορτιστή είναι μαγνητικό. Δηλαδή, έτσι όπω είναι το ρολόι, παπ, μπαίνει πάνω, φορτίζει μαγνητικά. Το μεγάλο θετικό είναι εδώ. USB-C. Οποιοδήποτε καλό διοχείτε στο σπίτι, το βάζετε, γεια σα. Βέβαια η φόρτιση είναι 7,5 7,5W αλλά με 500 mAh μπαταρία, μια χαρά είναι. Δηλαδή, όπω είπα, την πρώτη του φόρτιση την έκανα λίγο πριν το βίντεο σήμερα και μέσα σε 10 λεπτά που τα άφησα πήγε στο 42% δεν κάνω πλάκα και εδώ είναι καλώδιο usb-a σε type-c αλλά όπως είπαμε με οποιοδήποτε καλώδιο έχετε βολεύει κανονικά να δούμε λίγο και την τελείως διαφορετική προσέγγιση της εταιρείας και βλέπουμε ότι ενώ εδώ είναι στρόγγυλα και τα δύο τα βλέπετε από τη μία πλευρά από την άλλη οπ, ένα εξώγκωμα το οποίο έχει ένα πλήκτρο, δύο πλήκτρα αυτό είναι ένα περίεργο πάντραμα μεταξύ των νέων Huawei που είναι τα GT4 έτσι πιο τετραγωνισμένα και των κλασικών ρολογιών που είναι όλα στρογγυλά τουλάχιστον στον χώρο των Android και μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ρε φίλε, δίνει, δείτε εδώ, δίνει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα αλλά χωρίς να είναι υπερβολικό, δηλαδή είναι τόσο λίγο και εντάξει θυμίζει λίγο και το design language των νέων OnePlus 12 που έτσι βγαίνει η κάμερα αλλά ενώνεται με το υπόλοιπο frame, κάπως έτσι. Βέβαια κάτι άλλο που πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι η ροδέλα, αν και είναι περιστρεφόμενη, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, μακάρι να έκανε, γιατί είναι και λίγο ξενέρα. Και πάμε να δούμε λίγο και τη διαφορά στο setup. Και αφού κατεβάσουμε το o health, όχι το Wear OS, λοιπόν πρώτα πρέπει να διαλέξουμε χώρα, διαλέγουμε Greece. Ωραία. Ε, στα ελληνικά θα είναι σε απλά εγώ έχω τη συσκευή στα αγγλικά. Πρέπει να συμφωνήσουμε στα ah, ναι, agree, about device manager, έλα πάρ' τα όλα και πάμε συσκευές το είχα κάνει το προηγούμενο πάμε add device δίνουμε τις απαραίτητες άδειε και ψάχνει εδώ ποιο ρολόι έχουμε δεν το βρίσκει αυτόματα OnePlus Watch 2 ωραία το βρίσκει δίνουμε και τις άδειε για την Google γιατί είπαμε μέσα είναι Wear OS στην καρδιά του Δείτε εδώ, ωραίο. Αλλά εδώ είναι λίγο παλαιοληθικό το setup. Έτσι το βάλω σε μία οθόνη. Και ναι, τα διάβασα όλα. Join. Αριστερό. Και εδώ δίνουμε όλες τις άδειε. Και ξεκινάει η προετοιμασία. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο όλο το, πώς να το πω, το περιοριστικό. Δηλαδή, δεν είναι η ωραία εμπειρία χρήση. Είδατε. Δεν είναι όπω το Galaxy Watch όπω είχαμε δει που τα ανοίγει, φαίνεται κατευθείαν ή στο Apple Watch, καλά καμία σχέση εκεί. είναι λίγο πιο απλή η διαδικασία, πιο. Δεν ξέρω, πιο πρόχειρη η εφαρμογή μου φαίνεται. Και είναι λίγο που με χαλάει. Επίση, κάτι άλλο που με χαλάει είναι ότι ενώ μιλάμε για Wear OS συσκευή, λόγω του O Health που είναι εφαρμογή που επικοινωνεί με τη συσκευή, δεν υποστηρίζει καθόλου το Phaser. Οπότε δεν μπορείτε να κάνετε τα δικά σας watch face, δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να επιλέξετε από χιλιάδες που υπάρχουν εκεί, παρά μόνο τα γύρω στα 80, λιγότερα από 100 σίγουρα, watches που έχει μέσα το health που προσφέρει δηλαδή η OnePlus. Άλλος ένας περιορισμός που δεν μας αρέσει, αλλά κατά τα άλλα, ειλικρινά και η αίσθηση στο χέρι και οι μετρήσεις και τα πάντα, τα πάντα ειδικά η μπαταρία, είναι ότι καλύτερο έχουμε δει σε Wear OS συσκευή, μη μπω γενικά σε smartwatch, smart smartwatch όμως, όχι, δεν μιλάμε για activity tracker τύπου Garmin, που οκ okay, θα σου πάνε και δύο εβδομάδες, αλλά δεν είναι πραγματικό smartwatch, εδώ μιλάμε για πραγματικό smartwatch, μιλάμε ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε μηνύματα, μπορούμε να δούμε τους χάρτες, τα πάντα, τα πάντα, μπορούμε καλή ώρα να βάλουμε Google Assistant, όλα. Δεν υποστηρίζει LTE οκ, okay, ξεκάθαρο πρέπει να βάλουμε και κωδικό για να έχουμε τις πληρωμές αλλά δείτε τα, δείτε πραγματικά είναι πανέμορφο και εκτός ότι είναι πανέμορφο είναι τόσο τόσο καλό και στο μικρόφωνο που κάναμε δοκιμές με κλήσεις, μας είπαν ότι μας ακούνε πεντακάθαρα δεν είναι τόσο δυνατό το ηχείο βέβαια αλλά οκ, okay, είναι on par με τα υπόλοιπα που έχουμε δοκιμάσει είναι ό,τι καλύτερο για το χέρι. Ακριβώ αυτό που είπα στην αρχή. Πραγματικά, όσοι θέλετε smartwatch και να είναι premium και να είναι όμορφο και, και, και τα πάντα, είναι ό,τι μπορεί κάποιο να ψάχνει από ένα smartwatch. Σίγουρα θα το βρει εδώ. Βλέπουμε και το setup. Ναι, προ τα πάνω είναι. Εδώ είναι το γρήγορο για όλε τι εφαρμογέ. Προ τα πάνω είναι οι ειδοποιήσει. μπορεί να βλέπετε. Ναι, προ τα κάτω είναι τα quick toggles και αυτά νομίζω μπορείτε να τα αλλάξετε και από εδώ τι έχουμε α, προς τα εδώ είναι η επιστροφή και αν πατήσουμε παρατηταμένα ας μάθουμε τα πλακίδα δεν θέλω να μάθω τίποτα άλλο και αν πατήσουμε παρατηταμένα μπορούμε να αλλάξουμε watch face αλλά έχει μερικά στην εφαρμογή προφανώς θα βρείτε πολλά περισσότερα και αυτό λοιπόν είναι το OnePlus Watch 2 ε, μια συσκευή που προσωπικά με έχει αφήσει έκπληκτο είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει σε Wear OS και μια συσκευή που σίγουρα προτείνω σε όλους, σε όλους, σε όλους όσους θέλουν Wear OS συσκευή να τη δοκιμάσουν, να την έχουν στο ραντάρ okay, δεν έχει το κλασικό look του Galaxy Watch 6 Classic και η τιμή του είναι πάνω από 300 δεν είναι ας πούμε σαν το Watch 2 της Xiaomi που είναι στα 250 ευρώ, είναι πιο προσιτό okay, αλλά μιλάμε και premium και τρομερο σχεδιασμό και πάνω απ' όλα καταπληκτική μπαταρία. Αυτά λοιπόν, έχει το αναλυτικό review τις επόμενες μέρες και μέχρι το επόμενο βίντεο, bye bye.